αρχίσαμε. Σας έλειψα. Ακούγομαι καλά. Πώς σας φαίνομαι, λοιπόν, αχ, Θεέ μου, κουρασμένος, έχει περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα, βαράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν κουραστεί τα κοκαλάκια μου. Αλλά για σας είμαι εδώ πέρα για να διελευκάνουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ποιο είναι αυτό? Η σωστή επούλωση ενός νέου τατουάζ. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά tattoo studio σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό το ξέρατε ήδη. Εάν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ, η τέχνη και η τεχνική τους, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe ακριβώς εδώ πιο κάτω και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Σε αυτό το βίντεο θα σου δώσω μερικές συμβουλές έτσι ώστε να μπορείς να περιποιηθείς σωστά και αποτελεσματικά ένα νέο τατουάζ. Επίσης, στο τέλος αυτού του βίντεο θα σου δώσω και μερικές συμβουλές έτσι ώστε τα χρώματα του τατουάζ σου να μείνουν αναλύωτα και ζωηρά για πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και αυτό γιατί θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα. Έχω λάβει πολλά μηνύματα να κάνουμε συγκεκριμένο βιντεάκι γύρω από το συνολικό θέμα της περιποίησης και φροντίδας ενός νέου τατουάζ. Πάμε λοιπόν! Λοιπόν, φτάνει με αυτή την καρέκλα γιατί με έχει ζαλίσει. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γενικά, η διαδικασία επούλωσης ξεκινάει αμέσως μετά το χτύπημα. Μόλις τελειώσει ο tattoo artist τη δουλειά του, ξεκινάει αυτόματα και η επούλωση του δέρματος. Θέλω να θυμάσαι δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ενυδάτωση και το δεύτερο, καθαριότητα. Σε αυτή την πρώτη φάση θα χρειαστείς ένα ωραίο αντιβακτηριδιακό σαπούνι, το πράσινο σαπούνι, το οποίο θα το βρεις σε κάθε σούπερ μάρκετ, εύκολα και οικονομικά. Κατά την άποψή μου είναι το καλύτερο σαπούνι που μπορείς να αγοράσεις και να περιποιηθείς το τατουάζ σου με αυτό. Και μία μπεπανθόλ αλυφή. Αυτή είναι εδώ δηλαδή. Μόλις έχεις τελειώσει το τατουάζ σου, τι γίνεται τώρα? Ο tattoo artist σου θα στο τυλίξει με μία πλαστική μεμβράνη. Αυτή τη μεμβράνη θα την αφαιρέσεις σε 2 με 4 ώρες και θα πλύνεις πάρα πολύ καλά τα χέρια σου με σαπούνι. Θα κάνεις αφρό στην παλάμη σου, θα τρίψεις πάρα πολύ καλά την περιοχή. Σχολαστικά την πρώτη φορά που θα πλύνεις το τατουά σου, δεν θα χρησιμοποιήσεις σφουγγάρια, τρίφτες, μαλακά πανάκια ή οτιδήποτε άλλο, μόνο την παλάμη σου και αφρό. Θα ξεπλύνεις την περιοχή με χλιαρό νερό. Από τη στιγμή που έχεις ξεπλύνει την περιοχή του τατουάζ, θα πάρεις ένα χαρτί κουζίνας. Θα στεγνώσεις τα μποναριστά την επιδερμίδα σου. Από τη στιγμή που θα έχεις στεγνώσει το δέρμα σου, θέλω να απλώσεις μία πολύ λεπτή στρώση πεπανθόλα ελιφής, αυτή που σας έδειξα πριν. Σίγουρα δεν θέλουμε να παστώσουμε το δέρμα μας με αλυφή. Οπότε να θυμάσαι λίγη ποσότητα, πολλές φορές όμως μέσα στην ημέρα. Τώρα τι θα κάνεις για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Θα πλένεις πάντα πολύ καλά τα χέρια σου. Θα τα στεγνώνεις και θα πλώνεις στην περιοχή του τατουάζ, χωρίς να το πλύνεις, λίγο αλυφούλα. Αυτό θα το επαναλαμβάνεις κάθε 4 ώρες μέσα στη διάρκεια μιας μέρας. Τώρα τι θα γίνει στο δέρμα σου μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες. Θα παρατηρήσεις ότι η εξωτερική επιφάνεια του δέρματος θα αρχίζει να πολεπίζεται, όπως όταν κυγόμαστε από τον ήλιο και ξεφλουδίζει το δέρμα μας. Αυτά τα πετσάκια όμως, θυμίσου ότι δεν τα τραβάμε. Θα τα αφήσουμε να πέσουν μόνα τους και μέσα σε 2 εβδομάδες θα παρατηρήσεις ότι αυτά τα πετσάκια θα έχουν απολεπιστεί εντελώς. Τώρα, για να απαντήσω σε μια ερώτηση που δέχομαι πάρα πολύ συχνά. Κάνει να βρέχουμε το τατουάζ μας κατά τη διάρκεια της επούλωσης? Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι καλό είναι κάθε μέρα να κάνουμε ένα ξεύγαλμα του τατουάζ μας. Αλλά με μεγάλη προσοχή, όχι πάρα πολύ νερό, δεν θέλουμε το τατουάζ μας να μουλιάζει, που σημαίνει ένα γρήγορο ξεύγαλμα, στέγνωμα και κατόπιν αλυφή. Τώρα, πες πως έρχεται το Σαββατοκύριακο, θέλεις να ετοιμαστείς, να φρεσκαριστείς, να κάνεις το μπάνιο σου με την άνεσή σου. Ή θα απλώσουμε πάρα πολύ αλυφή στην επιφάνεια
πριν μπούμε για μπάνιο ή θα βάλεις λίγη αλιφούλα και θα τη λήξεις στην περιοχή αν μπορείς με μεμβράνη φαγητού. Έτσι θα προστατέψεις το δέρμα σου από το να μουλιάσει και να ανοίξουν οι πόροι που δεν το θέλουμε. Τώρα, κάποια πραγματάκια που δεν πρέπει να κάνεις. Πρώτον, δεν ξύνουμε ποτέ το τατουάζ. Αν το τατουάζ σου φαγουρίζει, εκείνη τη στιγμή το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να απλώσεις λίγη αλιφούλα. Καθώς το δέρμα σου θα ξεφλουδίζει, δεν θέλω να τραβάς τα πετσάκια. Τραβώντας τα πετσάκια μπορεί να πληγώσεις το δέρμα και να αφαιρέσεις και χρώμα, οπότε ανεπιθύμητο. Εάν έχεις κατοικίδια στο σπίτι, σκυλάκια, γατάκια, κουνελάκια ή οτιδήποτε άλλο, να θυμάσαι ότι το τρίχωμα του ζώου απαγορεύεται να έρθει σε επαφή με ένα φρέσκο τατουάζ. Θέλω τα χέρια σου να είναι πάντα πλυμμένα πριν ακουμπήσεις το τατουάζ σου. Και φυσικά κανείς άλλος δεν θα ακουμπήσει το τατουάζ, α τι ωραίο είναι κτλ. Κτλ. Δεν μουλιάζουμε το τατουάζ. Τζακούζι, σάουνα, υδρομασάζ ή αφρόλουτρα τα οποία κρατάνε πάνω από 10 λεπτά απαγορεύονται διαροπάλου. Επίσης, όσο είναι φρέσκο ένα τατουάζ, απαγορεύεται η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο ή σολάριουμ. Το τατουάζ μας δεν θα το ξανακαλύψουμε με ζελατίνα, γιατί θέλουμε το δέρμα μας να αναπνέει. Επομένως, όχι γάζες, βαμβάκια, νάιλον ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να θυμάσαι ότι δεν πρέπει το δέρμα σου να ξεραθεί, ούτε το ακριβώς αντίθετο, να το παστώνεις συνέχεια με αλυφή. Καμιά φορά, less is more. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, που τι ωραία που το είπα το αγγλικό, ισχύει ακράδαντα αυτός ο κανόνας. Και τώρα μερικές συμβουλές για το πώς θα κρατήσεις τα χρώματα του τατουάζ σου ζωντανά και έντονα για πολλά πολλά χρόνια. Ο μεγαλύτερος παράγοντας στην αλλίωση των χρωμάτων είναι ο ήλιος. Ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, που η ακτινοβολία του ήλιου είναι έντονη, καλό είναι να χρησιμοποιείς ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30+. Θα το αλείφεις 15 λεπτά πριν βγεις στον ήλιο και θα κάνεις και μία επάλυψη κάθε 2 ώρες. Αυτό θα προστατέψει τα pigments, την χρωστική που υπάρχει κάτω από το δέρμα σου, έτσι ώστε τα χρώματα να μείνουν ζωντανά. Η ποιότητα του εξωτερικού δέρματος επηρεάζει άμεσα το πώς φαίνονται τα χρώματα που βρίσκονται στις πιο κάτω στρώσεις του δέρματος. Εάν το δέρμα σου έχει ξηροδερμία, αυτό αντανακλάται και στα χρώματα του τατουάζ. Θα φαίνονται πιο θαμπά και ενδεχομένως αλλοιωμένα. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να πούμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία με την επούλωση του καινούριου σου τατουάζ. Εύχομαι να σε διαφώτισα έστω και λίγο. Αν ωστόσο έχεις και άλλες απορίες, στείλε μου μηνυματάκι εδώ πιο κάτω και σίγουρα θα φροντίσω να σε απαντήσω άμεσα. Κοινός μας στόχος σίγουρα είναι υπέροχα τατουάζ. Οπότε, ακολούθησε τις συμβουλές μου και πιστεύω η επούλωσή σου θα πάει άψογα.